Ειρμήνε με αυτή σε μπάσε στι γραφέ τα περί αυτού. Και ήγκησαν ει την κόμη νου επορεύοντο. Και αυτό του επίητο πορωτέρω πορεύεστε. Και παρεβιάσαν το αυτό λέγοντε. Μείνω με θυμών ότι προς εσπέραν εστίκε και έκλικεν η ημέρα και εις ήρθε του μήνες είναι αυτής και γένετον του κατακριθήνει αυτό με ταυτόν λαβών των άρτων ευλόγησε και κλάσασε παιδί του αυτής. Αυτόν δε δινήχθησαν οι οθαρμοί και επέγνωσαν αυτόν και αυτός αφάντος εγένετο απ' αυτόν. Και είπον προς αλλήλους, που χει η καρδία ημών και ομένη είναι νημήν, ως ελάλη μην εν διωδώ, και ως δίνει και νημήν τα αντιγραφάς. Και αναστάντες αυτή τη ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ, και εύρος συνηθισμένους τους ένδεκα και τους συναυτής, λέγοντας ότι γέρθη ο Κύριος όντος και όφθης ημονή, και αυτοί εξηγούντο τα εν διωδώ, και ως εγνώστη αυτής, εν την κλάση του αυτού. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νημνούμε και δοξάζομεν. Σίγαρ ή Θεός ημών, εκτός σου άλλων ουκίδαμε, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν, ιδού γαρ ήρθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμε την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Ελεήμον, ελεήσον με ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου, και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Περιπλοίων πλήνομεν από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσω, και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδει απαντός. Ήμωνο ημάρτων και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσθε. Συνελήφθη και εν αμαρτίες εγγύσισε με η μήτυρ μου. Ιδούγα, αλήθεια νηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια, τη σοφία σου εδήλωσας μη. Ραντήν με ισόπο και καθαριστήσω με, κλεινείς με οικείων αλευκανθήσω με. Ακούτην η αγαρία συγκεφροσύνη, αγαλιάζονται ως δέα, δε ταπεινωμένα. Απόσπρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Δια καθαράν ίσον ελεμίον
του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μοιάνταν Ελισάβε μου.
επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέγχει τυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα λέει σου τα πλούσια. Πρεσβείεσις παραχράντου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων εμπουρανδίων δυνάμειων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, ου και της έβρεσης της ημίας κεφαλής του εορτάζομεν. Των Αγίων ενδόξων και πανεμφύμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτού και προστάτου της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας, των εν Αγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματούργων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και του Στρατιλάτου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξων Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, των Αγίων Δικαίων Θεοπατέρων Γιωακήμ και Άννης και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε μόνε πολύ ελεέ Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Συγκράζομαι, σώσον ημάς Κύριε. Ακούσας έγινε έργες του Αγγέλου τα ρήματα, απεβάλλοντο των θρήνων, προς χαρίς γενόμενο, και σύνδρομοι την Ανάσταση έβλεπουν, και Ιού Χριστός προσήγησε αυτέ λέγον το χαίρετο. Θαρσίτε, εγώ τον κόσμο ενίκηκα και τους δεσμίους ερισάν. Σπουδάσατε ού προς τους μαθητάς, απαγγέλουσε αυτής, ότι προάγω ημάς εν την πόλη Γαλιλαία του Κηρύξου. Διό πάντες συγκράζομαι, σώσον ημάς Κύριε. Ταπείνωσις ύψωσε κατησκημένον κακής, τελώνην στιγνάσαντα και το ηλάστητη το κτίσι βοήσαντα. Έπαρσις δε καθήλεν από δικαιοσύνης δήλειων φαρισαίων μεγάλο ρημονούντα, ζηλώσαμε δύο τα καλά κακόν απεχόμεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, ως εν ταμεί ο θησαυρός εν απόθετος, ή του προδρόμου κεφαλή εφυλάθετο, εν ιδρία ακριβήσα η φωνή του λόγου. Ως ήτος κατακοστήσα εις βάσος ζεις, ανήκε καρποφορούσα θείαν ζωή, ταύτης πάντες τιμήσομεν την έβρεση, των Χριστών δοξάζοντες, το δόντα αυτή χάρη βρήνει άμαλη. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν, το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη ο ασώματος λέγον διαπυρογάμου, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρος, λαβών τα δουλμορφή, εξίσταμε κραυγάζηση,
χαίρε νύφη ανήφευτε. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου θα ηθόμεν. Τι λάβουσουσον ελέησον και δέχονται πιο ρημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αρχαγίας Θεοτόκου και σώσον ημάς. Τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ούτησή ο Θεός όλες ή την δόξα να αναπέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίχιαη. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στεναγμούς προσήσομεν τελωνικούς το Κυρίο και αυτό προσπέσομεν αμαρτωλή ως Δεσπότη. Θέλει γάρ την σωτηρίαν πάντων ανθρώπων. Άφεση παρέχει πάση μεταναούς. Τι μας βαρεσαρκώθη Θεός υπάρχον πατρίσιν αναρκώ. Θεός υπάρχον πατρίσιν αναρκώ. Και αυτούς αδελφοί άπαντες ταπεινώσομεν στεναγμής και οδυγμής ύψομεν τη συνείδηση. Είναι εν τη κρίση τότε τη αιωνία εκειωθόμεν πίστη ανεύθυνη τυχόντες αφέσεις. Εκεί γαρ έστειν όντως η άνεσης, η νηδίν, η μάσνην, η κετεύσον. Εκεί οδύνια πέδρα λείπει και η εκμάθου στεναγμή εν διεδέπτη θαυμαστή. Είσαι ο Χριστός Δημιουργός, Θεός υπάρχον πατρίς συνάναρκο. Θεός υπάρχον πατρίς συνάναρκο. Κεφαλής του Αγίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Τι αυτή η μέρα της του Τελεόνου και Φαρισαίου εν το Ιερό Ευαγγελίο Παραβολής νίαν ποιούμεθα. Φαρισαΐζον Ιερού μακράν γίνου, Χριστός γα ένδον ως ταπεινός δεκταίων. Ο Δημιουργός των Άνω και των Κάτω, Τρισάγιον με δείμνον εκ των Αγγέλων, Τριώδιον δε παρανθρώπων δέχου. Και στον Αγίον πάντων μεγαλουργών σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ως εν υπήλω πεζεύσαν στο Ισραήλ, εν αγγίσω ίκνεση των διόπτην Φαραώ, καθορών ποντούμενων. Την κάπινον ηργάσα το άγγελο
τους καρδαίους δε καταφλέγον προς ταγμα Θεού, τον τύραννον επισεβών, ευλογητός ο Θεός των πατέρων ημών. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, εκλογός της ζωής, δρόσον επίγαζον, και δικαίου της Ιαν είδον ή εμπλέξον, απαντά καλάς Χριστέ μόνον το βούλεστε, σε υπερηψούμε εις πάντας δούλεσεώνα. Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, εν ημείς τιμώντες μεγαλύνομεν. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, και εγκαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, την τιμιωτέραν των κερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφήμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον δεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Ότι επέβλεψε επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, μακαριούσι με πάσε γενέ, την τιμιωτέραν των γερουδί και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφή, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ότι επίσεν μεγαλεία ο δυνατός και άγγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών την τιμιωτέραν των κερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφήμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγον δεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Επίσε κράτος ευραγίων η αυτού, τι εσκόλπισεν υπερηφάνους διάν η ακαρδίας αυτών, την τιμιωτέραν των γερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφήμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Καθήλε δυνάστας από θρόνον και ύψωσε ταπεινούς. Την όντας ενέπλησεν αγαθών και κλουτούντας εξαπέστειλε γένους την τιμιωτέραν των κερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφήμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγον δεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Αντελάβες το Ισραήλ πλέδος αυτού μνησήν ερέους καθώς ελάβησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνας, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφήμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Θεόν μας.
Φύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή της Παναγίας Ακράνου υπερευλογημένης εν δόξου δες φυλισσιμών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων χειμονεύσαντε σε αυτούς και αλλήμους πάσα την ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
επίτες δυναστείες αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης. Anymore.
Ευλογήσομε συ Κύριε όλη η καρδία μου, διηγήσομε πάντα τα θαυμάσια σου, του Φαρισαίου την μεγάλα φωνή, πιστή μισή. Oh.
Lord, exalt.
ευλογήσον Δέσποτα. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνας. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών των εναυτών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νικηφόρου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτών και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φίλο Χριστού ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Βασιλικής και σταυροπηγιακής μονής ταύτης, της νήσου ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πιστικών των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπερπλέοντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώντων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχαρητή. Του υπερευλογημένης εν δόξη δεσποινήσιμων Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων υπονεύσατε σε αυτούς και αντίδους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό τον Θεό παραθώμεθα. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλει το όνομα της σου ύψιστε. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου
πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτε, σώσον ημάς. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον, της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων υπονέσσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειαν εν εδίσατο, εν εδίσατο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, σάρνοντας η Αλληλούια. Και γαρ εστερέωσε την οικουμένη της ους αλευτίσετε. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, σάρνοντας η Αλληλούια. Θαυμαστή μετεωρισμή της αλλάσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Συγκύριε.
Χριστούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κύριο, αλλά αλλάξομεν το Θεό το σωτήριμο. Από πάση ανάγκη, πίστη
Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αΐ.
Επραντήσετε δίκαιος εν το Κυρίο. Πρόσχομαι. Εις άκουσον ο Θεός της φωνής μου. Σοφία. Προς Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ο Θεός ο υπόν εξ κότους φως λάμψε, ως έλαμψεν εν τες καρδίες ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού εν προσώπω Ιησού. Έχομεν δε των θησαυρών τούτων ενός τρακίνης σκεύεσιν είναι υπερβολή της δυνάμεως ή του Θεού και μη εξημών εν παντή θλιβόμενη. Αλλού στενοχωρούμενοι απορούμενοι, αλλού και ξαπορούμενοι διωκόμενοι, αλλού εγκαταλειπόμενοι καταβαλώμενοι, αλλού απολύμενοι, πάντοτε την νέκρωση του Κυρίου Ιησού εν το σώματι περιφέροντες είναι και η ζωή του Ιησού εν το σώμα τιμών φανερωθεί. Αίγαρ οι μισιζόντες εις θάνατον παραδιθόμεθα δια Ιησούν είναι και η ζωή του Ιησού φανερωθεί εν τη θνητή σαρκή ημών. Ως θεωμέν θάνατος εν ημίν ενεργείται, η δε ζωή εν ημίν. Έχοντες δε αυτό πνεύμα της πίστεως κατά το γεγραμμένον επί πίστευσα δυο ενάλησα και εμείς πιστεύουμε δυο και λαλούμεν ειδότες ότι ο αιγύρας των Κύριων Ιησούν και ημάς δια Ιησού εγερή και παραστήσει συν ημίν. Τα γαρ πάντα δημάς είναι η χάρις πλέον άσασα δια των πλειώνων την ευχαριστίαν περισσεύσει. Θεού
Κύριε δόξα Συ. Είπεν ο Κύριος την παραβολή ταυτήν, άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν, προσέξαστε, ο εις Φαρισαίος και ο έτερος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθείς προς εαυτόν ταύτα προσήχετο. Ο Θεός ευχαριστώσει ότι ουκ ημοιός περιλυπεί των ανθρώπων, άρφαγες άδικη μοιχή, οίκαιος ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δις του Σαββάτου, από δεκατό πάντα ως ακτώμε. Και ο τελώνης μακρόθεν εστός, ουκ ήθελεν ουδέ τους οφθαλμούς εις των ουρανών επάρε. Αλέπτυπτεν εις το στήθος αυτού λέγον, ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό. Λέγω ημίν, κατέβει ούτως δε δικαιωμένος εις τον οίκον αυτού ή εκείνος, ότι πάσο υψών εαυτόν ταπεινωθήσετε. Ταπεινών εαυτών υψωθήσετε. Ειρήνη σοι το ευαγγελιζόμενο και πάντι το λαό. Oh, boss.
Oh!
πληρώσουμε την δέησιν ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Υπέρ των προτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οικού τούτου και των μεταπίσεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτόν του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Είναι ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Gracias.
στρατοκράτορα, μη την ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τον Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους, και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπίσαντε. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα, κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενα με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας και της εθέρους, και εις το πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζώπιων, το εκ του Πατρός εκπορευόμενων, το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενων, και συντοξαζόμενων, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβουν, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Ελεόν ειρήνης, θυσί. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αυτοσόν. Σύ και ο μοναγενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειόντος εις το ίνεϊ μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ουκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου ευχαρίσω τη μέλουσα υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμες. Και το μονογενή σου Υιό και το πνευματί σου το Αγίο, υπερ πάντων, ονείσμεν και ονουκίσμεν, το φανερόν και αφανών ευεργεσιών των σημάδι γεννημένων, ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτη. Είναι εκ των χειρών ημών δέξα στην κατεξίωση και τη συμπαρεστήκαση χιλιάδε αρχαγγέλων και μοιριάδε αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια, τερωτάντα. Τον επινίκιον ύμνον άδοντα, βοώντα και κραγώντα και λέγοντα. Άγιος,
Πατήρ, Κυρίων, Ωσάνα, ο εν της υψίσης. Φάγεται, τούτο μου εσύ το σώμα, το υπερημών κλωμένων εις άφεσιν αμαρτιών. Αμήν. Ιετε εξ αυτού πάντες ούτω εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης το υπερημών και πολλών ακοινωμένων εις άφεση αμαρτιών.
Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νικηφόρου, ον χάρισε τις Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη, σών εν τιμών υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγον της εις αληθείας. Νικηφόρου του Πανιερωτάτου και Θεοπρομήτου Μητροπολίτου, της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κύκου και Προέδρου της Λυρίας, ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου, πολλά τα έτη. Πολλά τα έτη. Αιώνες αυτός κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Και ελέησον. Και ως ημίναν εις στόματι και μια καρδία, δοξάζει κι ανυμνεί το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Εμέν τον του Πνεύματος σου. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ το προς του μυστέντων και αγιαστέντων τιμιών δώρων προσδεξάμινος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτών εις διαστήριον. Ίσως μην εδώ δια πνευματικής αντικαταπέμψει μη τη θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμινιε αυτούς και αλλήλου και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγκύριε. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε ουράνιον Θεόν, Πατέρα και Λέγη. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη συνέχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Τα σε αυτόν κεφαλά, που καρέκλεινα σαρκή και αίμα, και αλλασί το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάση νημίνη, τη αγαθών εξουμάλισου, κατά την εκάστηρη αχρία, τη πλέουση σύμπλευση, το διπορού τη συνόδευση, του νοσούν τα σίαση, ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.
χαριτή και η τιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσι, συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσφυγες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόν δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέης του Αγιάσαι ημάς, ο Άνω του Πατρίς συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον την κρατεά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και δήμον παντή το λαό. Αρχή του Τριωδίου σήμερα και η Εκκλησία με ποιμαντική φροντίδα αρχίζει την πνευματική άνοδο για την πορεία των ανθρώπων προς την μέθεξη του πάθους του Σταυρού και της Ανάστασης του Χριστού. Και ξεκινάει με την Κυριακή του Τελώνη και Φαρισαίου με έναν παραβολικό λόγο ο οποίος έχει ιδιαίτερη θεολογική σημασία αλλά παράλληλα ποιμαντική και πρακτική φροντίδα για τον κάθε άνθρωπο. Ο παραβολικός λόγος είναι μια δυναμική παρέμβαση την οποία κάνει ο Χριστός προκειμένου να δώσει έμφαση σε κάποια γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή των ανθρώπων και να τους καθοδηγήσει προς μια σωστή επιλογή η οποία προκύπτει μέσα από την καθημερινή τους εμπειρία. Γι' αυτό σήμερα χρησιμοποιεί μια σκηνή η οποία πραγματώνεται μέσα στον ναό. Από τη μια μεριά προβάλλει εκπρόσωπο των ευσεβών ένα Φαρισαίο, ο οποίος ήταν ερμηνευτής και τηρητής του νόμου του Θεού και καθομολογίαν από το κοινωνικό του περίγυρο εθεωρείτο ο άνθρωπος της ευσέβειας και της αρετής. Από την άλλη τη μεριά θέτει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο, δακτυλοδεικτούμενο, τον Τελώνη, ο οποίος επαγγελματικά ήταν ό,τι χειρότερον εστίν εσχρόν και λέγειν. Ο πρώτος ο Φαρισαίος ήταν ο ευσεβής τηρητής του νόμου, ο ερμηνευτής του νόμου, αυτός ο οποίος
εφάρμοζε στην καθημερινή του ζωή τον νόμο. Από την άλλη τη μεριά ο Τελώνης ήταν ο εισπράκτορας των φόρων τη ρωμαϊκή περίοδο, ο οποίος καταπίεζε τον λαό, ήταν στην ακοή τη δική μας για να καταλάβουμε ένα είδος τρόικας που στο άκουσμά του έτρεμαν οι άνθρωποι και στο άκουσμά του θεωρούσαν ότι ήταν ό,τι πιο καταστροφικό μπορούσε να υπάρχει στη ζωή τους για την επιβίωσή τους. Δύο λοιπόν τελείως διαφορετικούς τύπους ανθρώπων. Ο πρώτος, λέει ο Χριστός, μπήκε στον ναό και στρεφόμενος στον εαυτό του αντικαθιστούσε με την απόλυτη αυτάρκεια και τον εγωκεντρισμό του το πρόσωπο του Θεού και προέβαλε τα δικά του κατορθώματα ως στοιχεία που αντικαθιστούσαν ακόμη και την παρουσία και το έλεος του ίδιου του Θεού. Γι' αυτό με αυτή την έπαρση ευχαριστούσε τον Θεό, διότι διαφοροποιεί το από όλους τους ανθρώπους, ούχι μη ως περιλυπή των ανθρώπων. Και οι χαρακτηρισμοί που προσθέτει είναι καταπληκτικοί. Άρπαγες, άδικοι, νυχοί και ως ούτως ο Τελώνης. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά γνωρίσματα, η αρπαγή, είναι μια τρομερή κατάσταση την οποία αντιλαμβάνεται ο κάθε ένας όταν περιέρχεται σε δεινή κατάσταση να του αρπάξουν το σπίτι του, την περιουσία του, το είναι του. Η αδικία είναι αυτό που συντελείται στην ανθρωπότητα. Όταν οι ισχυροί καταπιέζουν τους λαούς, καταδυναστεύουν τους λαούς, γίνονται κυρίαρχοι, όπως συμβαίνει και σε αυτό εδώ το ευλογημένο νησί μας, όπου η αδικία είναι εξόφθαλμη αυτής της καταπάτησης, της κατασύλησης των ιερών και των οσίων αυτού του λαού από τις δυνάμεις της κατοχής και την στήριξη και ενίσχυση της αδικίας από οργανισμούς και δυνάμεις που εύκολα ξεχνούν το δίκαιο, παρόλο που το διεθνές δίκαιο αποτελεί το α και το ω, τη συνισταμένη για τη συμβίωση των λαών. Το τρίτο στοιχείο είναι η ανηθικότητα. Ένα στοιχείο το οποίο προσβάλλει την τιμή και την υπόλοιψη του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Φαρισαίος εκφράζεται με ικανοποίηση ότι δεν είναι άρπαγας, δεν είναι άδικος, δεν είναι ανήθικος. Και ασφαλώς, επειδή και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά τα βλέπει να πραγματώνονται στο πρόσωπο του Τελώνη, γι' αυτό και εστιάζει την προσοχή του και λέει και ως ούτως ο Τελώνης, ο οποίος και άρπαγας ήταν και άδικος και ανήθικος και επομένως έδινε τη συνισταμένη τι ήθελε ακριβώς να πει ο Φαρισαίος. Και το ερώτημα είναι το να έχει κανείς αρεταλογία, να έχει κανείς να είναι έντιμος άνθρωπος. Είναι κακό το να είναι δίκαιος, το να είναι ηθικός? Ασφαλώς είναι βασικές αξίες της ζωής. Το πρόβλημα όμως εδώ
δεν είναι η αρεταλογία που είναι μια υπαρκτή πραγματικότητα και την οποία πρέπει ο καθένας να την επιδιώκει. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι ο Φαρισαίος το εκφράζει με υποκρισία. Ο Φαρισαίος θέτει στο κέντρο της ιστορίας όχι το πρόσωπο του Θεού, αλλά το πρόσωπο το δικό του, τον εγωισμό του. Μεταθέτει δηλαδή το κέντρο της ζωής από τον ίδιο τον Θεό, που είναι ο δοτήρας αυτών όλων των χαρισμάτων, ως προσωπικά κατορθώματα, ως προσωπικό άθλο, για τον οποίον ζητάει από τον Θεό απλώς να τον επενέσει. Δεν ζητάει το έλεος, δεν ζητάει την χάρη του Θεού, δημιουργεί αυτή την αυτοικανοποίηση, την αυτάρκεια, την ανεξαρτητοποίησή του και στην τελική ανάλυση είναι η δαιμονική ισοθεία η οποία αποτελεί και την τραγωδία του ανθρώπου. Δεν κάνει τίποτε άλλο από του να υλοποιεί ο Φαρισαίος τον δαιμονικό εγωισμό του και αυτό να αποτελεί την πραγματική τραγική πτώση του μέσα σε αυτή την κοινωνική πραγματικότητα που ζούσε. Από την άλλη μεριά η εικόνα του τελώνη, ο οποίος φαίνεται ότι πρώτον στέκει μακριά, δεν αισθάνεται ότι είναι αυτάρκης και ότι μπορεί να σταθεί στο κέντρο του ναού. Γι' αυτό αποσύρεται, αναγνωρίζοντας την ενοχή του, ότι και άρπαγας είναι και άδικος είναι και ανήθικος. Το δεύτερο στοιχείο που μας τονίζει ο Χριστός σε αυτή την παραβολή είναι ότι ο ίδιος έτυπτε το στήθος του. Είναι η συνέστηση της αμαρτωλότητος, η συνέστηση της αστοχίας, η συνέστηση ότι δεν πορεύεται τον δρόμο της Θεώσεως, αλλά βρίσκεται στην πτωτική δαιμονική κατάσταση. Και το τρίτο στοιχείο που τονίζει εδώ ο Χριστός είναι η ομολογία του τελώνη. Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό. Είναι ακριβώς αυτό το μυστικό των Αγίων. Αυτός ο Παύλιος Λόγος, ο οποίος ετώνιζε ότι αμαρτωλός ήρθε ο Χριστός να σώσει αμαρτωλούς, ον πρώτος ημί εγώ. Εάν ο Απόστολος Παύλος ομολογούσε ότι είναι ο πρώτος αμαρτωλός, αντιλαμβάνεται καλής αυτή την έπαρση της αγιότητος του Φαρισαίου σε ποια τραγική κατάσταση θα μπορούσε να οδηγηθεί ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, οι πατέρες της Εκκλησίας τονίζουν ότι ο Φαρισαίος κακώς το καλόν επίησε, ενώ είχε καλά τα οποία δεν κατακρίνονται από τον Χριστό, κακώς προέβαλε με την έπαρση. Γι' αυτό και ο φαρισαϊσμός ταυτίστηκε με την υποκρισία. Από την άλλη τη μεριά, ο τελωνισμός είναι το στοιχείο της κλασικής μετάνοιας. Γι' αυτό, ενώ κατηγορούσαν τον Χριστό ότι είναι φίλος τελωνών και πορνών, ο ίδιος δίνει αυτή την συγκλονιστική απάντηση με τη σημερινή παραβολή, ότι δεν έχουν ανάγκη οι υγιείς από γιατρό, αλλά οι άρρωστοι. Έτσι λοιπόν,
έδινε μια απάντηση ότι ο ίδιος δεν είναι μόνον φίλος των τελωνών και των πορνών, αλλά και του κάθε πονεμένου και πικραμένου ανθρώπου, ο οποίος έχει ανάγκη στήριξης, έχει ανάγκη της χάρης του Θεού. Και στο τέλος λοιπόν, το έλεος και η χάρη του Θεού είναι αυτά που συντελούν την μεταμόρφωση του ανθρώπου και την σωτηρία του. Αμήν. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Oh.
Αγάπη, αδιέρε των τριάδα προσκυνούντες, αυτή γαρ ημάς εσώσε. Των εφορανίων και ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξιώς ευχαριστήσουμε το Κυρίο. Δόξαση Κύριε, δόξαση. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαθύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή. Κύριε ελέησον. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετις άμυνοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συγκύριε. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικιά και εις τους αιώνας των αιώνων εν ειρήνη Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησο. Ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους επισύπεμπιθώντας όσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην τον κόσμο σου δώρησε, της Εκκλησίας σου της ιερεύσης της άρχου σου ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρη ματέριον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνηση να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίονται τελειωμένων, τα ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσον, φυλά τον αφάσει στην μακαρία ζωή την παρασύν φιλάνθρωπε. Εις την κατάβαση σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπάσον και τα ψυχά στον δούλο σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατο. Ούξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδει, και τα σωδήνα λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαξο. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αγνή και άκραντος παρθένος, η θεώνας φόρος κύσασα, πρέσβευε του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε τα ψυχάς των δούλων σου. Κύριε Λέησον. Υπέρ αναπαύσεως των ψυχόντων και κοιμημένων δούλου του Θεού, Κυριακής Νεοφύτου Μαργαρίτας Σιλιανού Μαρίας Δήμητρας Χαραλάμπους Εμμανουήλ Χρήστου Ευφροσύνης Κωνσταντίνου Μιχαήλ Μαρίτσας Γεωργίου Παναϊώτου Μάρθας Χριστάκης και υπέρ του συγχωρηθήνει αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιών και ακούσιων. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα ψυχάς αυτών, ένθα οι δίχοι αναπαύονται, τα λέει του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφηση των εαυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα, του Κυρίου δεηθόμε. Κύριε ελέησον. Ο Θεός
των πνευμάτων και πάση σαρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, τον εδιάβολων καταργήσας και ζωή του κόσμου σου δωρισάμενος, αυτός, Κύριε, ανάπαυσον τα ψυχάς του και κοιημένων δούλο σου, Κυριακή Νεοφύτου, Μαργαρίτας, Τηλιανού, Μαρίας, Δήμητρας, Καραλάμπους, Εμμανουήλ, Χρήστου, Εφροσύνης, Κωνσταντίνου, Μιχαήλ, Μαρίτσας, Γεωργίου, Παναγιώτου, Μάρθας και Χριστάκη, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέτρα οδύνη λύπη και στεναγμός, παναμάρτημα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγο, η έργο, η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκέστην άνθρωπος ως ζήσετε και ούχα μαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση ζωή και η ανάπαυση των κεκοιημένων δούλων σου, Κυριακή Νεοφύτου, Μαργαρίτας Τηλιανού, Μαρίας, Δήμητρας Καραλάμπους, Εμμανουήλ, Χρήστου, Εφροσύνης, Κωνσταντίνου, Μιχαήλ, Μαρίτσας, Γεωργίου, Παναγιώτου, Μάρθας και Χριστάκη, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω, με εσύ τον Άρχο σου Πατρί, και τον Παναγίο και αγαθό και ζωμπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία σας την τύπη αυτού μακάρτη και αιωνία και πλήμη. Αιωνία σας την τύπη χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξεσαι ο Θεός, ελπίσιμον δόξεσαι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανευχήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, που και τη Θεία Λειτουργία επιτελέσαμεν, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Θεώσε Κύριος ο Θεός στην Αγία και αμόμη των πίστων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Αγία και ιεράμονη ταύτη και το γέννη παντή, εις αιώνα αιώνων. Αιωνία η μνήμη των μακαρίων και ειδήμων κτητώνων της Αγίας και ιεράμονης ταύτης και πάντων των ορθοδόξων. Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Αμήν.